Κύριε Παπασταύρου, υπάρχουν δύο πρόσωπα στην πολιτική σκηνή που σας καταγγέλουν. Το ένα είναι ο κύριος Τζίμερος, το είχα χθες τώρα στην τηλεοπτική μου εκπομπή στο ΟΑΝ, ο οποίος είπε ότι έχει κάνει υπόμνημα στον Άριο Πάγο για να μην σας νομιμοποιήσει να κατέβετε στις εκλογές, γιατί υποστηρίζεται, λέει, τη δικτατορία του προλεταριάτου και τον ένοπλο αγώνα. Του παρέθεσα την επιστολή που έχει υπογράψει ο τότε Γενικός Γραμματέας του κόμματός σας, του Κομμουνιστικού Κόμματος δηλαδή, όταν νομιμοποιήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή το ΚΚΕ. Όχι, μου λέει, δεν είναι έτσι. Θέλουν, μου λέει, δικτατορία, θέλουν ένοπλο αγώνα και τέτοια, ας πούμε. Τα ίδια μου λέει και ο κύριος Νικολόπουλος πριν από λίγο εδώ στο ραδιόφωνο, ότι γιατί νομιμοποιείτε, λέει, το ΚΚΕ και όχι εμείς. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό, θα το θέλαμε το σχόλιο σας. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γνωστός και ο κύριος Τζίμερος και ο κύριος Νικολόπουλος και άλλοι διάφοροι, να το πω έτσι, αντικομμουνιστές που κινούνται μεταξύ γραφικότητας και... πώς να το πω έτσι, επίσημης πολιτικής παρέμβασης. Εντάξει, τώρα σαν αντικομμουνιστής δεν είναι, είναι μια θέση, αλλά ναι, το να λένε αυτά είναι άλλο θέμα. Προφανώς, αλλά εντάξει, ξέρετε, ο αντικομμουνισμός οδηγεί σε αυτά, έτσι, οδηγεί σε μια τέτοια λογική. Αλλά το ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει δεν είναι οι κινήσεις κάποιων, έτσι, ξαναλέω, που κινούνται στο όριο του γραφικού. Ναι, ναι. Γιατί ούτως ή άλλως είναι ανυπόστατες και νομικά και με βάση, δηλαδή, και τις διατάξεις, κάθε τέτοια προσπάθεια εκπίπτει, έτσι. Το προβληματισμός πρέπει να κινηθεί στο πώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο ανοίγει μια τέτοια συζήτηση. Ναι, όχι, εμείς δεν ανοίγουμε, δεν ανοίγουν οι ίδιοι. Ναι. Δεν... Όχι, όχι, δεν λέω για εσάς. Και λέω εγώ, ας πούμε, από σεβασμό, ναι, στο γεγονός ότι είστε ένα νόμιμο κόμμα, γι' αυτό και σας ρωτάω να δώσετε μια απάντηση για να κλείσουμε αυτό το θέμα εδώ. Δεν είναι για περαιτέρω αναλύσεις αυτό. Μια τέτοια συζήτηση ανοίγει στο έδαφος μιας πραγματικότητας που έχει να κάνει με το γεγονός ότι και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα κάποιοι μπορεί να θεωρούν τον εαυτό τους και ως λαγό σε μια διαδικασία στην οποία ουσιαστικά αντλώντας έμπνευση από το γνωστό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ριζοσπαστικοποίησης, που βαλιάζει φασιστική ακροδεξιά δράση με τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος και βέβαια και με τη δράση των κομμουνιστών, διαμορφώνεται ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί και πρέπει να δοθούν και κριτήριο, μετά τις εκλογές κάποιες συζητήσεις θα ωφελούσαν, θα έλεγα εγώ. Ακριβώς με αυτό το κριτήριο κιόλας, εμείς κρατήσαμε και αυτή τη στάση απέναντι στη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση. Κατάλαβα. Δεν σας αφορούσε, φαντάζομαι, όμως, έτσι δεν είναι. Δεν σας αφορούσε. Δεν μας αφορούσε. Δεν σας αφορούσε. Έχει μια διαχρονική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Δηλαδή, έχει κρυθεί και επανακριθεί από τον Άριο Πάγο. Άρα δεν νομίζω ότι. Λέμε ότι ορισμένες γενικεύσεις υπάρχει ο κίνδυνος μελλοντικά. Ναι, γιατί σήμερα κυβερνάνε αυτοί, αύριο μπορεί να έρθουν κάποιοι άλλοι που να έχουν άλλες απόψεις και να πούνε και εσύ έξω. Ναι, το κατάλαβα. Τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό. Και το θέμα το πάρα πολύ σοβαρό είναι οι συνεργασίες, κύριε Παπασταύρου. Οι συνεργασίες, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια δημόσια πρόσκληση, ο κύριος Τσίπρας, για μια προοδευτική κυβέρνηση. Μεταξύ των κομμάτων τα οποία αναφέρει και αναφέρονται τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Εγώ έχω υποστηρίξει και από εδώ, και εγώ και ο Γιώργος Ευγενής δηλαδή, έχουμε υποστηρίξει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι αδύνατο να συνεργαστεί, αλλά μπας περιπτώσει. Δημοσίως καταγεγραμμένες οι τοποθετήσεις. Όχι, γιατί λέει ο κύριος Τσίπρας, κύριε Παπασταύρου, και εδώ είναι το κλειδί και αυτό είναι το ερώτημα. Ότι μετά τις εκλογές, πριν από τις εκλογές δεν μπορεί να το πείτε, αλλά μετά τις εκλογές μπορεί και να θεωρήσετε αναγκαίο ότι πρέπει να πάει σε μια κυβέρνηση τέτοια χώρα. Παρακαλώ. Καταρχήν, για το τελευταίο, έτσι, μάλλον κρίνουν εξιδίων τα αλότρια που λέμε. Δηλαδή, κρίνουν από τους εαυτούς τους ότι μπορούν να λένε κάποια πράγματα προεκλογικά και να τα αναιρούν μετεκλογικά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αποδείξει όλη την πορεία, την ιστορική, ότι κάτι τέτοιο δεν το έχει κάνει ποτέ.
Έτσι. Μάλιστα, σας θυμίζω το 2012 τη σταθερότητά του σε μια θέση σε σχέση με το θέμα της συμμετοχής και στήριξης σε αντιλαϊκές κυβερνήσεις στο σημερινό πλαίσιο, είχε και απώλειες εκλογικές. Έτσι. Λοιπόν, δεν κινήθηκε με αυτή τη λογική. Βέβαια, επιβεβαιώθηκε έτσι, από την πορεία του στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να απευθυνθεί άνετα σε όλους αυτούς που όλο το προηγούμενο διάστημα ψήφισε μαζί τους αντιλαϊκά μέτρα και νομοσχέδια. Δηλαδή μπορεί να απευθυνθεί στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να απευθυνθεί στη Νέα Δημοκρατία, με όλα δηλαδή τα κόμματα στα οποία υπάρχει κοινή στρατηγική σύμβλεψη, υπάρχει κοινή δυνατότητα διαμόρφωση ενός πολιτικού προγράμματος. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι πράγματι στις 22 του μήνα μπορεί να προκύψει κυβέρνηση. Δηλαδή υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν κοινή στρατηγική σύμπλευση. Δεν ταυτίζονται, έχουν όμως κοινές κατευθύνσεις. Μήπως ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει να πάρει τις ψήφους του ΚΚΕ? Τι εννοώ με αυτό το προσκλητήριο? Ναι. Λέγοντας ότι είναι ώρα ευθύνης για το ΚΚΕ και το Μέρα 25, ναι. Βλέπει ότι παρουσιάζει μια δημοσκοπική άνοδο το Κομμουνιστικό Κόμμα και σου λέει κάτσε να πάω να τους πάρω αυτούς. Εμείς όμως ως ΚΚΕ ήδη από τώρα και από πολύ πριν λέμε ότι το κύριο ζήτημα το οποίο κρίνεται σε αυτές τις εκλογές είναι πώς θα βρεθεί ο λαός απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που από τη φύση της και τη θέση της και από το γεγονός ότι υπάρχει σύγκληση προγραμμάτων σε βασικά ζητήματα θα είναι αντιλαϊκή. Θα συνεχίσει το αντιλαϊκό έργο της προηγούμενης. Ναι, ένα λεπτό. Αυτό θα κάνει. Τώρα παρατηρείτε το φαινόμενο. Παρατηρείτε το φαινόμενο που για σας φαντάζομαι θα είναι ευχάριστο. Δεν ξέρω κατά πόσον πιστεύετε στη δημοσκοπήση, έχετε, ξέρω εγώ, τις αναλύετε, δεν το γνωρίζω, ότι έχετε μια δημοσκοπική τουλάχιστον άνοδο και αυτό φαίνεται καθαρά. Και επειδή είναι μικρότερα τα ποσοστά, δεν φαίνεται πόσο ψηλά μπορεί να πάτε στην παρούσα στιγμή. Πιστεύετε ότι στις εκλογές θα βρεθεί περισσότερος κόσμος να έρθει κοντά σε αυτή τη φάση και κυρίως νέοι? Σωστά το επισημαίνετε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει κατά τη γνώμη μας ένα ευρύτερο ρεύμα που διαμορφώνεται και το οποίο εκφράζεται, αν θέλετε, και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις και έρευνες, το οποίο λέει είναι γύρω στο 30-40%, το οποίο καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για κόμματα τα οποία έχουν κοινή στρατηγική αντίληψη, για κόμματα που είναι δεσμευμένα σε μεγάλα συμφέροντα. Και κατά τη γνώμη μας αυτό αποτελεί μια δυνατότητα. Σωστά. Αυτός ο κόσμος εδώ υπάρχει ένα κλειδάκι. Κύριε Παπαστάβλου, υπάρχει δυνατότητα αυτός ο κόσμος να στραφεί και να ενισχύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα σαν αντίπαλο δέος. Ναι, σωστά. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μικρό σημείο, ένα σημείο το οποίο θέλω να το επισημάνω και θέλω την απάντησή σας. Ο Γενικός σας Γραμματέας, ο κύριος Κουτσούμπας, έχει γίνει πάρα πολύ συμπαθής στους νέους και από τις εμφανίσεις του σε διάφορες εκπομπές και από, εγώ θυμάμαι και μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Λούμπεν και γενικά το έχουν κάνει και σύνθημα αυτοί είστε και τέτοια, το ξέρετε η ατάκα αυτή. Με αποτέλεσμα ο ίδιος ο Γενικός σας Γραμματέας να προσελκύει κόσμο. Αυτός ο κόσμος πιστεύετε που και δημοσκοπικά φαίνεται να είναι συνειδητά κοντά σας ή γιατί θέλει να είναι το αντίπαλο δέος στο ΚΚΕ έτσι όπως το χαρακτηρίσατε και γιατί συμπαθεί τον γραμματέα ο οποίος είναι πιο ανθρώπινος, πιο διαφορετικός? Κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή έχω συνειδητοποιήσει ότι είστε μια αντιπεριαλιστική δύναμη εσείς, ας πούμε. Ότι καταγγελέτε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολυεθνικές, το έχουν συνειδητοποιήσει. Ναι, αυτό είναι το θέμα, καταλάβατε αυτό λέω. Αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος προβληματισμένος. Και είναι ένας κόσμος προβληματισμένος γιατί όλο αυτό που του είχαν υποσχεθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και αυτό που βιώνουν ανατρέπει ορισμένες σταθερές. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος ξέρει πολύ καλά ποιο είναι το ΚΚΕ, ποιες είναι οι θέσεις του. Δεν είναι πρώτη φορά που έρχεται σε επαφή μαζί του. Έχει συναντηθεί μαζί του σε αγώνες, έχει συναντηθεί μαζί του στο δρόμο, έχει συναντηθεί μαζί του με τις θέσεις του. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλος αυτός ο κόσμος ταυτίζεται, έτσι, με το πρόγραμμα του κόμματος, με τη συνολική του αντίληψη και τα λοιπά. Και τη διαδρομή είναι οργανωμένη όλη αυτή. Όχι. Προφανώς. Αλλά στις εκλογές, ξέρετε, το δίλημα είναι εκλογικό.
Έτσι, και τίθεται συγκεκριμένα διλήμματα. Δηλαδή, το δίλημα που εμείς θέτουμε και που νομίζουμε ότι έχει μια απήγηση σημαντική, είναι εάν την επόμενη μέρα των εκλογών με την ψήφο σου θα έχεις ενισχύσει αυτούς οι οποίοι υπονομεύουν τη ζωή σου, το μέλλον σου, ή θα έχεις ενισχύσει αυτούς που θα βρεθούν απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Ένας κόσμος με αυτό το κριτήριο επιλέγει την ενίσχυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπασταύρου. Σας ευχόμαστε προσωπική επιτυχία. Δυτική Αττική. Στη Δυτική Αττική, το παραλαμβάνω για να μην γίνει. Εκεί είχατε βουλευτεί στις προηγούμενες. Δεν θυμάμαι. Είναι τετραεδρική. Είχαμε παλιά στο ενιαίο υπόλοιπο. Ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία προσωπική και πάντα. Καλή κυκλοφορία στο ριζοσπάστη, μια και είστε και διευθυντή. Να το πω και αυτό. Καλημέρα.